Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής του ΣΒΕ ιδρύθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά αλλά και υπηρεσίες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Νίκος Πέντζος, μιλά στην κάμερα του Βίβερε για το σπουδαίο έργο τους αλλά και για τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στη Θεσσαλονίκη για φιλανθρωπικό σκοπό. Έχω απέναντί μου τον κύριο Νίκο Πέντζο, πρόεδρο του Δικτύου Αρρωγής και Αλληλεγγύης Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το δίκτυο. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρρωγής είναι ένα δίκτυο που ιδρύθηκε από τους κύριους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος με κύριο σκοπό την κινητοποίηση των επιχειρήσεων μελών μας στην ανάληψη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη στην καθημερινότητά τους και κυρίως τα παιδιά. Οι κύριοι επιχειρηματικοί φορείς αυτοί είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βόρειο Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειο Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Όλοι μαζί εμείς συνενώσαμε τις δυνάμεις μας με μια δεξαμενή υποψήφιων δωρητών χιλιάδων επιχειρήσεων με σκοπό να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους μας. Ποιοι είναι οι στόχοι του δικτύου? Το 2012 το δίκτυο ξεκίνησε υποστηρίζοντας 15 με 20 ιδρύματα ενδιάμεσους φορείς και συσίτια και υποστηρίζοντας μόνο τρόφιμα. Το 2018, μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, υποστηρίζουμε πάνω από 75 ιδρύματα ενδιάμεσους φορείς και σε όλες τις κατηγορίες που χρειάζονται αυτά τα ιδρύματα. Για παράδειγμα, πέρα από τρόφιμα, δίνουμε ένδυση και υπόδειξη. Έχουμε δώσει βρεφικά είδη, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, έχουμε κάνει κάποιες ανακαινήσεις, έχουμε δώσει πάρα πολλά έπιπλα και τελευταία μπορούμε και ικανοποιούμε και μεγαλύτερες ανάγκες, όπως για παράδειγμα δώσαμε 2 ολοκένουργια ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Κιλκής αξίας 200.000 ευρώ, στην Καβάλα, στην πνοή Καβάλας ένα αυτοκίνητο για να μπορέσουν οι μαθητές να πηγαίνουν στα κοινωνικά φροντιστήρια, λεωφορείο μεγάλο στην Μέρημνα Κατερίνης για να μεταφέρονται τα παιδάκια. Στο βρεφονιβιακό νοσοκομείο Άγιος Θηλιανός επίσης ένα αυτοκίνητο για τα παιδιά. Δηλαδή πλέον οι ανάγκες είναι πάσης φύσεως και σε πάρα πολλά ιδρύματα. Ο στόχος είναι στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να συνεχίσουμε τα 75 ιδρύματα να κάνουμε 100 και παραπάνω. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις. Και παράλληλα να βρούμε νέους χορηγούς μεγάλους με εταιρείες που έχουν πολύ μεγάλα πακέτα εταιρικής ευθύνης να μας εμπιστευτούν και να αποτελέσει το δίκτυο στρατηγικό τους εταίρους. Τέλος, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι το δίκτυο, πέρα από την πραγματική βοήθεια που κάνει, σαν στόχο έχει την κινητοποίηση των ανθρώπων, την κινητοποίηση της κοινωνίας, των επιχειρήσεων για προσφορά. Γιατί η προσφορά δεν έχει ταμπέλες, δεν έχει σύνορα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, τον καλούμε να έρθει κοντά μας. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα αποτελέσει το βασικό βραχίωνα των συσιτίων για τα επόμενα χρόνια στο όλο το βορειοελλαδικό τόξο. Σκοπεύουμε δηλαδή να γίνουν πολύ δυνατοί χορηγοί όλων των συσιτίων, γιατί βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση που δυστυχώς όλοι βιώνουμε, έχει το αντίκτυπό της σε όλες τις οικογένειες, είτε είναι νέα παιδάκια, είτε είναι τρίτη ηλικία, είτε είναι άνθρωποι ειδικών αναγκών. Και το δίκτυο θέλουμε να δείξει τη δυναμική του και να είναι κοντά σε αυτούς όλους τους ανθρώπους. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι κινήσεις για τη χώρα μας, ειδικά σε αυτές τις δυσκολίες που περνάει? Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πέρα από την πραγματική βοήθεια και την κινητοποίηση, είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία για συνένωση, ομαδικότητα και πολύ δουλειά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Γιατί γενικά η κοινωνική ευθύνη, ο εθελοντισμός, κάνει μόνο καλύτερους ανθρώπους και σαν λαός πρέπει να είμαστε περήφανοι που είδαμε παρόλη την κρίση και με τον μεταναστευτικό πόσο ο Έλληνας, παρόλα τα προβλήματα που έχει, πόσο κοντά στους ανθρώπους είναι ένας τον άλλον και είναι ένα ιδίωμα του λαού μας και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και βλέπω τόσους ανθρώπους παρά τις δυσκολίες να είναι τόσο κοντά σε κοινωνικά θέματα. Πραγματοποιείται και μια συναυλία με τον κύριο Φραγκούλη. Ενημερώστε μας για αυτήν. Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσπαθεί να δημιουργήσει μια δυναμική στο θέμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι γιατί ο Μάριος ο Φραγκούλης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες και παγκοσμίου φήμης, ήρθε κοντά μας να συνεισφέρει στην προσπάθειά μας και θα κάνουμε στις 14 Μαρτίου με την συμμετοχή του Μάριου του Φραγκούλη μια φιλανθρωπική συναυλία, όπου όλα τα έσοδα του κάθε εισιτηρίου που θα πληρώσει ο κάθε πολίτης θα πάνε στις δράσεις του δικτύου για το 2018. Άρα έχουν μείνει λίγα εισιτήρια βέβαια, αλλά προσκαλώ όποιον βλέπει αυτή την έτσι συζήτηση που κάνουμε να έρθει κοντά μας, γιατί και θα ακούσει κάτι το πολύ όμορφο,
θα ακούσει έναν φοβερό καλλιτέχνη με πάρα πολύ ωραία μουσική, αλλά παράλληλα το κάθε ευρώ που θα δώσει στο εισιτήριο θα κατευθυνθούν για δράση του δικτύου. Οπότε το προσκαλούμε και θεωρούμε ότι θα είναι για καλά. Τα εισιτήρια δεν είναι φθηνά, αλλά θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο.